Υπάρχουν και κάποιοι διοικητές που έχουν πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο τους και τον εμβολιασμό των παιδιών. Εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπέα, διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Τον βλέπετε εντυμένο Άγιο Βασίλη. Θα μας πει γιατί είναι εντυμένος Άγιος Βασίλης. Καλή σας ημέρα. Γεια σας κύριε διοικητά. Καλημέρα, μου. Καλημέρα. Τι κάνουν τα Χανιά, πώς είναι, βρέχει σήμερα, τι γίνεται. Κάτω. Ήταν μια δύσκολη νύχτα στα Χανιά. Κατακέρυσε την κυριολεξία. Κατακύματα ερχόταν. Λοιπόν, και γιατί κύριε διοικητά μου τώρα είσαι εντυμένος Άγιο Βασίλης εσύ. Χθες ήταν μια υπέροχη μέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Ναι. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό στους αγαπημένους μας μικρούς φίλους να τους υποδεχθούμε σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, να σπάσουμε λίγο αυτή την αντίληψη ενός απρόσωπου νοσοκομείου. Και ψυχρού, ας πούμε, εμβολιαστικού κέντρου, ναι. Ναι. Α, και τους έφτιαξε παιδότοπο. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο κάστρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την ομάδα των συνεργατών του εμβολιαστικού μας κέντρου για όλη αυτή την όμορφη προσπάθεια, για όλη αυτή την αγάπη που έδωσαν στα παιδιά και στους γονείς. Ήταν μια υπέροχη μέρα στην κυριολεξία. Και να σας πούμε την αλήθεια. 50? 50 εμβολιασμοί. 50 πιτσιρικάκια, 50, ε. Από ηλικίας 5 έως 11 ετών. Έχω και τα στατιστικά. 5 ετών ήρθαν 3 παιδάκια, 6 ετών 6 παιδάκια, 7 ετών 5 παιδάκια, 8 ετών. Κοίταξε, αλλιώς είναι. 50 στον αριθμό. Αλλιώς είναι να σε εμβολιάζει ο Άγιος Βασίλης ή αλλιώς ένας γιατρός. Και αλλιώς να μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, το οποίο έτσι κι αλλιώς ένα παιδάκι 5 ετών, το να μπει σε ένα νοσοκομείο από μόνο του είναι λίγο έτσι. Εντάξει, το να βλέπει όμως τον διοικητή του νοσοκομείου ντυμένο Άγιο Βασίλη, στολισμένο γύρω-γύρω, κάπως έτσι. Και πώς αντιδράσαν τα μικρά. Ήταν πολύ συγκινητικά. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές. Υπήρχε πολύ χαρά, πολύ θετική ενέργεια και από τα παιδιά και από τους γονείς. Το χαρακτηριστικό είναι το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους εμβολιασμούς. Χωρίς κανένα άγχος και από τα ρεπορτάζ που έγιναν από τα μέσα, είδαμε ότι τα παιδιά τα αποκρινόντουσαν με πολύ χαρά και πολύ θετικά.